προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Μπαράκι μου. Τι έγινε. Μια χαρά. Καλησπέρα. Πώς πάει. Είναι η εκπομπή. Βρείτε τις διαφορές. Ναι. Τι είναι στα κύπελλα. Στα κύπελλα. Στα κύπελλα. Παιδιά, υπάρχει ένα τεστ. Θα δούμε το δώρο ναι. Μετά τι θα είναι. Κάτσε, Άκη, να τις φτιάξουμε λίγο. Η δικιά σου πρέπει να έρθει. Τι να φτιάξουμε. Να έρθουνε πρόσωπο. Ναι, όχι. Εντάξει, όχι, βρείτε τις διαφορές. Καταρχήν από εκεί. Αυτή είναι το γυναικών πάντως. Για να μην τις μπερδέψετε. Λοιπόν. Γυναικών, αντρών. Αντρών, γυναικών. Αντρών, για κάτσε να δούμε, έχει διαφορετικό εδώ. Για κάνε εκεί. Άλλο. Σήμερα. Ναι, εκεί. Πιο καλή αυτή. Πιο όχι. Πιο μισθό σύγχρονο. Ε? Ναι. Yeah. Όχι πιο καλή, ενώ πιο. Κάτσε να ακούμε και τώρα αντίλαλο. Ναι. Δηλαδή. Τι γίνεται, ρε. Σαββατοκύριακο και ο κουπέ. Ναι. Έλα, ρε. Τι είναι αυτό, εδώ. Τι ομάδα είναι. Τι είναι αυτό, εδώ. Καταρχήν να πούμε ότι το πόλο στους άντρες είναι 1108 μέρες αίτητο. Συγχαρητήρια και στα δύο. Από το 12.30 έχουμε να κάνουμε. Συγχαρητήρια και στους άντρες και στις γυναίκες. Ναι, αλλά να πούμε όμως κάτι. Βέβαια, συγχαρητήρια και στους άντρες και στις γυναίκες. Στους άντρες έχουμε δύο κύπελλα, περιμένουμε. Ένα το κύπελλο Ελλάδος ακόμα και ένα το Champions League. Πού θα γίνει το Final Four, ξέρουμε ακόμα. Όπου θέλουν να αποφασίσουν. Να έχει νερό πάντως. Ναι, ναι, τι να παίξουμε σε πισίνα. Με τον Παναθηναϊκό παίζουμε τελικό, εγώ λέω να μην έχει νερό, να περπατάνε αυτοί. Να έχει μόνο σε εμάς, δεν. Μόνο σε εμάς. Αυτοί να περπατάνε, ναι μόνο. Εκεί θα πάτε καμία κοσάρια γκολα. Σας το λέω για πλάκα. Αυτά μας βάλει. Έχω να διαβάσω κάποια κύπελα που θέλω, Ρέκη. Τι κύπελα. Όχι κύπελα, κύπελα. Α, κύπελα. Τα έχω γράψει το μυαλό μου. Τόσα που παίρνω Ολυμπιακός κάθε Ρέκη. Δεν είναι Ολυμπιακοί μας, πρέπει να τα γράφουμε να τα θυμόμαστε. Λοιπόν. Πώς πας στο σούπερ μάρκετ που ξεχνάς τα ψώνια. Καλά, να γράψεις αγόρι μου τα κύπελα. Ναι. Να μην μπερδευτούμε. Για τα φετινά δεν μιλάμε, ότι ξέχασα. Ναι, πάντα. Λοιπόν. Στο πόλο αντρών πήραμε το πρωτάθλημα, εντάξει. Να το. Περίμενε. Εκεί. Από εδώ. Το υποφαινόμενο. Φουντούλης. Φουντούλης. Άλλο και ένα όνομα. Ναι. Γυναικών. Ασημάκη. Δείξτε το κύπελο. Να το κύπελο. Ισχύει όμως το quiz test. Ναι. Βρείτε τις διαφορές. Εμείς μπορεί να μην μπερδεύονται πολύ, μην μπερδεύονται πολύ, μωρέ. Ναι. Υπάρχουν τέσσερις διαφορές. Τέσσερις διαφορές. Άντε, τέσσερις, σας βοήθησα. Ναι. Λοιπόν, στο πόλο αντρών πήραμε το πρωτάθλημα, να το. Το κύπελο θα έρθει. Και μία δεν φαίνεται, είναι η φάσα. Τρεις. Γύρω στις 5 του μήνα. Μαζί με το Champions League. Στο βόλεϊ αντρών πήραμε και κύπελο Ελλάδος και στο Kelly Cup. Εντάξει είμαστε. Εντάξει, για μένα. Όχι, εντάξει, θέλουμε και το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ γυναικών double. Πρωτάθλημα και κύπελο. Μετράτε, εσείς να μετράτε. Να κάνω ένα διάλειμμα, να πω ότι η ΑΕΚ δεν θα κατέβει στο βόλεϊ γυναικών. Γιατί ρε Μελισσανίδη, δεν δίνεις κανένα φράγκο να κατέβει η μάνα ΑΕΚ. Ακουμάνα. Ωραία. Για όλους έχει ο Θεός. Στο βόλεϊ γυναικών και πρωτάθλημα Ελλάδος και κύπελο. Έχω εδώ σελίδες να γυρίσω. Στο πόλο γυναικών. Στα πόσα είμαστε τώρα. Ας τα πω μετά. Στο πόλο γυναικών πήραμε ένα Super Cup αρχές της χρονιάς, του πρωταθλήματος μάλλον. Και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί το πήραμε. Το πρώτο. Ναι, Super Cup. Ευρώπη, Ευρώπη. Ναι, ναι. Ευρώπη. Υπάρχει και Ευρώπη για τον Ολυμπιακό. Εσείς πουθενά, ούτε Ελλάδα. Και ένα πρωτάθλημα πήραμε στο πόλο γυναικών. Τώρα θα βάλει και το ποδόσφαιρο, να το πω, Δεν είναι, δεν τα φέραμε εδώ πέρα τώρα. Α, ναι, επειδή με ρωτάνε, Άκη, θα τα φέρουμε όλα εδώ, κάποια στιγμή. Δυστυχώς για εσάς, θα τα δείτε όλα. Στο ποδόσφαιρο πήραμε και το πρωτάθλημα. Με καμιά τρενταριά βαθμούς από το δεύτερο. Οι επιδειξίες! Που έφαγε τέσσερα, αλλά θυμάται τα άλλα. Τέσσερα στο Καραϊσκάκι, Φορτούνης και τα λοιπά. Η Ντέκε. Στο μπάσκετ δεν πήραμε πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω το πήραμε. Όχι, θέλει προσοχή. Εντάξει, θες εσύ να το πεις ότι δεν το πήραμε. Εγώ δεν το πήραμε. Ναι. Καλύτερη ομάδα έχουμε. Πρέπει να το πάρουμε για να το παρουσιάσουμε. Εντάξει. Εμένει το τυπικό. Και το ουσιαστικό. Εγώ, ωραία. Πρέπει να είμαστε. Είναι, ναι, είναι κάποια παιχνίδια ακόμα.
Θα δούμε πόσα θα χρειαστούν. Ωραία. Θέλω τα λιγότερα. Να τα μετρήσετε καλά. Ναι. Όχι Ολυμπιακοί, τα ξέρουν. Μην κοιτάτε εγώ τα που τα έχω γράψει, γιατί το μυαλό μου βάζω και τα 43, βάζω τα 28 κύπελα, βάζω του ένας, τι να πούμε. Ρε, όταν έχουμε αϊπνίες μετράμε τα κύπελα, δεν μετράμε προβατάκια σαν και εσάς. Τα κύπελα μετράμε όταν έχουμε αϊπνίες. Καλά, εγώ έχω ένα φίλο κοντό, που κάνει και βόλτες κάτω το κρεβάτι και αϊπνίζει. Άντε. Λοιπόν, είδατε και τους πανηγυρισμούς. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους άντρες και στις γυναίκες στο Πόλο. Οπωσδήποτε συγχαρητήρια στον πρώτο του Ολυμπιακού, του ερασιτέχνη, το μεγάλο τον Κουντούρι. Στον κόσμο του Ολυμπιακού συγχαρητήρια. Στον κόσμο του Ολυμπιακού, εννοείται βέβαια. Υπάρχει ένα σύνθημα που λέμε, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Ποιο πάλι, τι σύνθημα. Δεν ξεκολλάει ο Κουντούρης, θα παίρνει και άλλα κυπέλα. Και του χρόνου ακόμα και ευρωπαϊκά θα πάρουμε. Τώρα ξεκολλάει και ο Ολυμπιακός, ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όχι, σοβαρά. Όχι, γιατί μου τα έχουν πρίξει τα νεύρα. Μου τα έχουν. Όχι, μην πω. Εντάξει, πρίζονται και τα νεύρα. Δεν είναι. Άσε τώρα, και πήρανε το κύπελο του Κοντονή. Μη με. Ένα λεπτό. Άλλο αυτό που είπες εσύ. Ναι, όντως έτσι είναι. Δεν το λέμε ούτε από έπαρση, ούτε υπερβάλλουμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός πλέον στοχεύει και στα τεχνικά αθλήματα σε όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους. Συγκεκριμένα. Το έχουν αποδείξει. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες του Πόλο, οι άντρες, των άντρων ειδικά, είναι ήρωες για μένα, Τάκη. Ήρωες. Ναι. Να ξέρεις τώρα, θα παίξουμε τον καθένα για να το ρίχνεις 15 και 20 στο δεύτερο. Ναι. Έτσι. Και να διατηρήσεις σε ένα επίπεδο στάνταρ για να μπορείς να παίξεις και στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι άλλο να έχει ενδιαφέρον, να έχει ένα πρωτάθλημα ενδιαφέρον και άλλο να τους έχεις. Τι να πω, γαζώσει που λέει και ο Τάκης. Γαζώ. Τάκη, δεν είναι εύκολο πράγμα να διατηρήσεις έτσι και σε τόσο υψηλά στάνταρ. Συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά μας, αλλά αυτό είναι. Τώρα το εμπλέξεις μας σε όλες τις ομάδες είναι η ευρωπαϊκή τίτλη πλέον. Για το αντρικό πόλο το έχω ξαναπεί. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη για μένα. Παρόλο που η ΠΡΟΡΕΚ, όπως λένε, έχει πόσα εκατομμύρια μπάτζετ, έτσι. Η ομάδα του Ολυμπιακού, με τη βοήθεια του κόσμου που θα πάει με εκεί γύρω στα 1000 άτομα, εκεί θα πεις και για την εκδρομή τώρα, μια και το λέω, στη Βουδαπέστη, είμαστε πολύ πολλά κοντά βάζεις να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Γεια σου, Κοτσίλα μου. Έχεις μια κίτρινη. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Να πούμε για την εκδρομή, μια που αναφερθήκαμε. Πόσα είναι. Όσο έχουν εισιτήρια. Να πούμε πώς θα φτιάξουμε. Για το κύπελλο θα τα πεις αυτά, για τα εισιτήρια. Μισό λεπτό. Τώρα, τα κύπελλα. Μετά εκεί που πρέπει εσύ τώρα αυτά που έκανες. Πες. Τι. Πες τίποτα. Τα κύπελλα θα τα δείτε όλα μαζί. Το είπαμε. Είναι γύρω στα 13. Το είπαμε. Κάτσε από μένα για την εκδρομή. Θα πάμε, είναι άλλο κεφάλαιο τα κύπελα. Πώς μου πηδάς από τα κεφάλαια από το ένα. Ναι, όταν τα βλέπω αυτά, κάτσε ρε. Να τα δούνε όλα. Εκεί είχαμε μείνει, αλλά έχει συναφοσιωμένο. Ναι, λοιπόν, από για την εκδρομή, για να μην φεύγουμε από τα κεφάλαια. Εντάξει, πες. Όσο υπάρχουν εισιτήρια και μας δίνουν οι Ούγγροι, οι διοργανωτές, εμείς δεν θα σταματάμε να λέμε για την εκδρομή. Πήραμε κι άλλα, Όσα θέλουμε θα πάρουμε. Είναι μεγάλο το. Ναι, χωράει 5-6.000. Κολυμπητήριο. Είπαμε 125 ευρώ με δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό και μετακινήσεις. Οδική εννοείται. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να προμηθευτεί να πάει με δικό του μέσο, το εισιτήριο του αγώνα έχει 33 ευρώ και για τις δύο μέρες μπορεί να κάνει προεγγραφή στο τμήμα μελών στο Καραϊσκάκι του Ερασιτέχνη, εννοώ. Και στο Ερασιτέχνη Ολυμπιακό στην πλατεία Αλεξάνδρας. Παύλα Ολυμπιακού. Μπράβο. Το Αλεξάνδρας το λέω για κάποιους που δεν ξέρουν ότι έχει μετονομαστεί σε Ολυμπιακού. Έτσι. Τι έχουμε τώρα πάλι. Έχουμε. Είμαστε κάποια διοργάνωση. Ναι. Δηλαδή τελειώσαμε εδώ με το Πόλο. Δεν τελειώσαμε, πανέρθουμε εδώ. Είμαστε, πάμε σε κάποιο άθλημα που έχουμε ενδιαφέρον. Ναι. Πού. Να πούμε για χθες. Την οικοδομή. Οικοδομή. Πάμε με τους οικοδόμους. Λοιπόν, καθίστε ρε. Φάζαμε παλικάρια. Κάθισε ρε, Βαζελάκια. Τι
Την Μπετονιέρα με την κατηγορία. Καθίστε λίγο να ετοιμαστώ εδώ. Άντε να ετοιμαστεί. Κάτσε εδώ με τις καρέκλες, τα καλώδια. Τώρα θα σας πω τι σας έκανα σπανούλες. Λοιπόν. Αυτό. Τι είναι αυτό. Πέταξε την μπάλα σαν τούβλο στο κεφάλι σας και έσκασε. Όχι κεφάλι, στο καλάθι. Στο καλάθι. Δεν είναι. Ναι. Στο κεφάλι δεν έρχεται. Καταλάβατε, και από εδώ έχει το 7. Και από εδώ έχει 7. Και από εδώ έχει αυτό το μόριό του. Εντάξει είμαστε. Έτσι το πετάξε. Όπα το έχει. Σαν τούβλο. Ο Kill Bill. Yeah. Yes. Σπανούλης. Εντάξει. Τούβλο. Πού να το βάλω κι αυτό. Κάτω. Κάτω. Κάτσε να σας πω. Λάσπη έχουμε. Ε. Κάτσε ρε και έχω πολλά. Κάτσε ένα χαρμάνι. Σπάσε ένα χαρμάνι. Ωχ. Όντε πάλι κάτσε. Σπανούλης. Ελάτε τώρα στο σεφ. Οι τρίχες. Να δείτε ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Τι τρίχα είναι αυτή. Ελάτε να το ξυρίσετε. Βαζέλια. Αγάλματα μείνατε. Δεν φαίνεται οι τρίχες, κάτσε τα κοιτά. Τι θες, ρεάκι. Τι τρίχα, να φαίνεται. Ναι, τρίχες. Φαίνεται εδώ, δεν βλέπεις, εδώ. Να, ορίστε. Παντού τρίχα. Πω. Εντάξει είμαστε. Πρωτόγονο. Βασίλης Σπανούλης λέγεται. Μαζί με τον άλλο τον παιχταρά, τον Γιώργο τον Πρίντεζη. Εντάξει, Νάκη μου. Ρε, με να ρωτάς τα παιδιά. Όχι, για να τους το δείχνω. Εντάξει, είστε ρε. Ε? Ελάτε τώρα να ξυρίσετε κάτω. Αυτό είναι. Φίγκαρο, Φίγκαρο. Και θα σας δείξουμε και 8 φάσεις που μου θέλετε για να μην κατέβετε. Λέει, πώς θα πάμε είπα? Εκεί. Θα πάμε εκεί. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να τα βάλουμε εδώ. Έχω κι άλλα να σας δείξω στη συνέχεια. Μη μου φύγει κανείς. Είναι ο Τάκης που ξέρατε. Έχω κι άλλα σας λέω. Λοιπόν, να πούμε για τις κούπες που είπες. Λοιπόν, πες. Παλιά ήταν, άμα θυμάστε, δεν ξέρω τώρα άμα γίνονται, ήταν οι επιδείξεις, λέει, τα τάπερ. Τα τάπερ, ρε, τα τάπερ, τα ταπεράκια, ρε, τα ναι, που πήγαιναν οι γυναίκες. Οι τάπες, λες. Και τάπες, ρε, τα γιάσαμε, εντάξει, φύγε από το θέμα. Πες, τι τάπερ, τάπα λέγεται, σπάτουλες και μπάσκετ. Ρε, τα για μπάσκετ μιλάμε. Άσημο, για κύπελα μιλάμε, θέλω να σε πω άλλο. Ωραία, πάμε. Τα τάπερ, ρε. Άντε, τάπερ. Τε τάπερ, δεν τα ξέρω τα τάπερ, Άκη. Πες το ελληνικά. Άσημο, ωραία. Λοιπόν, μπορώ από μόνο. Ράπερ θες να πεις. Ρε τα μπολάκια, ρε τα. Α, τα μπολάκια, μπολάκια τα ξέρω, ρε Άκη, τάπερ. Πηγαίνανε παλιά στα σπίτια και κάνανε επιδείξεις. Με τα. Με ναι. Γυναίκες, δηλαδή. Και είχαν τώρα, δηλαδή. Τα μπολάκια, κάνανε επιδείξεις. 25 μπολάκια. Μπολάκια, πες. Ναι, κάθε μία. Δηλαδή, ξέρεις. Και έλεγε αυτό είναι για έτσι. Ναι. Αυτό είναι για έτσι. Τέλος πάντων. Έτσι γινόταν. Ωραία. Και λέω εγώ τώρα. Τα μπολάκια. Τα θυμάμαι εγώ παλιά. Λοιπόν, με πόσα μπολάκια πήγαινε στο σπίτι αυτή τέλος πάντων. Ξέρω εγώ ότι δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει Ολυμπιακός. Δεν θα τρελαθώ, δεν υπάρχει. Τέλειο παράδειγμα, φοβερό παράδειγμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε άλλες επιδείξεις. Ναι. Πότε γίνεται η επιδείξη, πότε έχουμε. Πέντε επιδείξια. Ολυμπιακός! Λοιπόν, εδώ θα δείτε τις επιδειξίες. Λοιπόν, πες, πότε γίνεται η επιδειξή. Όλα τα κύπελα. Όλα τα κύπελα. Γύρω σε 7 του Μάη. 7 του Μάη. Του Ιούνι. Λοιπόν. Ιούνι. Ιούνι, ναι. Γιατί 7 του Μάη ήταν εκεί το τελικό και εγώ σκαλός. Ναι, ναι, μπράβο. Το θυμάμαι. Είδες που ξεκινήνει η ημερομηνία. Λες πότε ήταν. Το Κοντονή όλα μου μένουν. Η αλήθεια πάει μπροστά. Τα ψήφισες Κοντονή τα μέτρα. Τα ψήφισες. Ψήφισες και την καταστροφή του ποδοσφαίρου. Την ψήφισες. Μπράβο. Να δούμε τι ποδοσφαίρο καταστρέψει. Πω εγώ. Ποιο θα καταστραφεί μάλλον από. Πάμε παρακάτω. Από τους δυο μας. Πότε είναι η επίδειξη, ρε. 7 του Ιούνιου. 7 του Ιούνιου έχουμε επίδειξη. Πέφτει Σαββάτο, πέφτει Δευτέρα ή Παρασκευή. Θα έρθουμε εδώ με τις καμπαρτίνες. Γεια σας. Σκηνοθέτη. Με καμπαρτίνα θα έρθουμε. Επιδειξίας. Με καμπαρτίνα θα έρθουμε. Ένα θα τα δείτε όλα. Δύο επιδειξίας είναι Ολυμπιακός. Θα σας τα δείξει ο Ολυμπιακός εδώ. Ναι. Δηλαδή εμείς απλά θα κάνουμε να βοηθήσουμε στην παρουσίαση. Ο επιδειξίας, ξέρετε. 6. 6 Δευτέρα πέφτει. Και τι θύχτηκες. Πω. Ναι, αλλά θα είναι Δευτέρα πας και Τρίτη. Άρα θα τα δείξουμε στις 7 εμείς. Α, ωραία, μπράβο. Έλα, μπράβο, ρε Άκη. Έλα με το φλόρ τώρα, δηλαδή. Ναι. Πάλι έφερε την καταστροφή. Όχι, ναι, εσύ μα είναι ο βοηθός σου σκηνοθέτη. Ναι, μπράβο, είναι το παιδί, το μικρό τώρα μαθαίνει. Είναι ο βοηθός. Α, καλό και αυτό. Το κρατήσουμε. Ναι.
Ναι, έλα μου. Να το δούμε. Λοιπόν, για πάμε, πάμε παρακάτω. Άρεσε και η μανούλα σου. Κοινάνε και τα παιδάκια σου. Κοινάνε και τα παιδάκια. Ναι. Είσαι χωρισμένος. Θα μάτα έχει την αξίλω με το παιδί. Τέλος πάντων, για πάμε παρακάτω. Κοίτα, σε βοηθές σκηνοθέτη, φίλε. Τώρα θέλω τις φάσεις να δείξουμε. Λοιπόν, τώρα θα δείτε αυτά που τα κρύβει η πράσινη. Θα κάνουμε ένα πρόλογο. Θα γίνει, δέστε εδώ, θα μιλήσετε εσείς για διαιτησία. Είναι δυνατόν. Γελέα κόσμη, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Λοιπόν, κάτσε ένα παλικάρι, παιδί, περίμενε λίγο. Να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν λέγανε ότι κατεβούν και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αν παρατηρήσετε, παρατηρήστε. Εγώ σας λέω μόνο να παρατηρήσετε. Δεν είναι ούτε από την κοιλιά μου τα βγάζω, ούτε εμείς από μόνοι μας τα λέμε. Ό,τι πρεμούρα είναι να πάρουν τα λεφτά του δεύτερου παιχνιδιού εκεί πέρα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κατέβουν. Γιατί τους νοιάζει το οικονομικό. Αν παρατηρήσετε. Γύρω στα 150.000 είτε στην Ευρώπη, είτε στο. Αυτά τον νοιάζουν. Είτε στην Ελλάδα, μετά από κάθε ήττα, όλοι πάμε. Ναι, μέσα. Δεν υπάρχει εισιτήριο, ναι, 20.000. Ναι, ο λαός, ναι, θα τους πνίξει σε 10 λεπτά. Αυτό είναι ο σκοπός, ναι, μας. Το λέω για τους Ολυμπιακούς να ξέρουν δηλαδή ποιος είναι και για τους άλλους. Να ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι οικονομικός. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κατέβουν ποτέ. Πρώτον. Δεύτερον, είναι μόνο επικοινωνιακός για να επηρεάσουν τους διαιτητές. Ποιους διαιτητές, πόσο ακόμα να τους επηρεάσουν τους διαιτητές. Πόσο ακόμα να τους επηρεάσουν δηλαδή τους διαιτητές. Τρίτον, όχι τρίτον, μέσα αυτό συμπεριλαμβάνεται, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Να διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για διαιτησία. Στον μπάσκετ παρεμπιπτόντως, για τους δύο αναφέρει το Μάνο, δεν τον αναφέρει καθόλου αυτό να είναι κάποιο Μάνο. Ναι, δεν τον βάλατε στη φωτογραφία με τον Παναθηναϊκό. Γιατί τον βάλατε στη φωτογραφία τον Παναθηναϊκό. Γιατί πάει κατά πατέρα, κατά κύρι. Όχι, κατά πατέρα, κατά κύρι. Α, έτσι πάει. Βέβαια. Βέβαια. Σημειολογικό. Βέβαια, κατά πατέρα, κατά κύρι. Εντάξει, το καταλάβαμε. Άμε. Λοιπόν. Εντάξει, εμείς. Να μην χάσουν τις πράξεις, δηλαδή. Ναι, να μην χάσουν τις πράξεις, ναι, μου, τώρα, δηλαδή καθαρά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τι θα κάνουμε εμείς στα παιχνίδια της Πέμπτης και στα επόμενα παιχνίδια, δηλαδή που όποιο χρειαστεί, αν θα είμαστε μέσα. Στην κατάκτηση εννοώ. Είναι δικιά μας δουλειά το τι θα κάνουμε εμείς. Αλλά μιλάμε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Μπορεί να μην χρειαστεί κι άλλο παιχνίδι, τάκι. Γι' αυτό εννοώ. Ναι, παίζουμε την Πέμπτη και μπορεί να μην χρειαστεί. Καλά το είπε. Σε αυτό που τα χρειαστεί πρέπει να είμαστε κύριοι. Ναι. Θα πάμε και σε κάποια θέματα για, σε κάποιους μπαχαλάκηδες που είναι αυτοί που έχουν διαλύσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή θέλουν να βρουν χώρο και πεδίο και στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν. Σε οποιοδήποτε άθλημα, όχι δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολα να βρουν πεδίο τέτοιοι τύποι. Μετά από κάθε άτυχο αποτέλεσμα, να θέλουν να δίνουμε τον έναν, να καταστρέψουμε τον άλλον, να τα διαλύσουμε όλα. Που άμα ακούγαμε αυτούς, ειδικά στο ποδόσφαιρο, θα είχαμε καμιά δεκαετία πρωταθλήματα λιγότερα. Άμα ακούγαμε κάτι τέτοιους τύπους, δηλαδή που. Τέλος πάντων. Σίγουρα πολλοί που θα θέλανε και δεν είναι μπαχαλάκιδες, απλά είναι επηρεασμένοι ή ήταν εκνευρισμένοι από την ήττα. Και που ταχώνανε κατά δικαίωμα και αδίκων, σίγουρα πολλοί θα το έχουν μετανιώσει τώρα με αυτά που λέγανε και που γράφανε και είδανε ότι πολύ απλά σκεφτείτε να είχαμε φάει και καμιά τιμωρία. Ισχύουν ότι έχουμε πει και για το προηγούμενο παιχνίδι, κάθε βρισκιά είναι και παρατήρηση, με τρεις παρατηρήσεις μπορεί να σου. Ήδη έχουμε τρεις παρατηρήσεις. Με τέσσερις ακόμα μπορεί να παίξουμε στο τελευταίο παιχνίδι, όποιο παιχνίδι, τέλος πάντων το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας και κλεισμένο το θυρών, όποιο και να είναι αυτό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να στερήσουμε την ομάδα από την παρουσία μας από την ομάδα σε καμία περίπτωση, έτσι. Και ανάλογα πρέπει να πράξει ο καθένας. Πάμε τώρα στην προπαγάνδα. Είμαστε ναι, πάνω σε αυτό μια τελεία βάλε. Μην κοίτατε αυτά που κάνει χθες ο Παναθηναϊκός, η οπαδή του. Πετάξαν αυγά στους παίκτες του Ολυμπιακού, στην είσοδο της ομάδας εκεί στον πάγκο. Μπουκάλια, ανάψανε καπνογόνα. Εκεί υπάρχει ασυλία, δεν τιμωρηθούνε. Το λέω για εμάς, γιατί μόνο εμάς τιμωρούν. Εντάξει, πάλι να πω και κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι έτσι. Πάνω σε αυτό,
Κάποιοι δηλαδή, κυρίως στα Facebook εδώ πέρα, όχι, είχαν αγανακτήσει, λέει, που σηκώνονται, που πανηγύριζε ο ένας, πανηγυρίζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και τι είναι αυτά και δεν θέλουν. Δηλαδή, οι δικοί μας, συγγνώμη λίγο, οι δικοί μας δεν πανηγυρίζαν στο ΑΚ. Τι, ναι. Δεν πανηγυρίζαν στο ΑΚ, εγώ δεν πανηγυρίζαν. Ναι, να πω μια διαφορά, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν πιο καλός, πιο ήπιος και καλά έκανε. Και έτσι πρέπει να γίνει. Κάτι, κοίτα, όχι, να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όπως τα χρεώνουμε, είπες εσύ για τα αυγά και τέτοια. Ναι. Στο παιχνίδι πάνω δεν είδαμε να γίνει κάτι, έτσι. Αυτά πέταξαν εκεί, τα αυγά. Πριν. Ναι, βέβαια, πριν. Στην παρουσίαση. Ναι, εντάξει, άλλο λόγο. Πάμε στον αγώνα. Ο αγώνας έγινε κανονικό, ούτε μπινελίκια ακούσαμε και τέτοια, έτσι δεν είναι. Και, από, και στο ένα γήπεδο και στο άλλο. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα, για την προπαγάνδα τους. Είναι μόνο αυτά που λένε τώρα για τους διαιτητές, το ξαναείπαμε και, και προηγουμένως, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν υπάρχει τώρα να μιλάει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, οποιοσδήποτε Παναθηναϊκός να μιλάει, είτε μπασκετικός είτε ποδοσφαιρικός, αλλά ο μπασκετικός, ειδικά που ξέρει όλη η Ελλάδα και δεν μπορεί να κρατήσει ούτε τα προσχήματα. Εδώ είναι η Παναθηναϊκή, και δεν είναι ποια βήματα μου. Αλλά εδώ κοιτάξτε τα. Τι κάνανε τώρα, δηλαδή. Εσείς κοιτάξτε εδώ τα εγκλήματα που κάνατε. Ναι, δεν κατέβουμε για αυτά. Ναι, δεν κατέβουμε. Και έγινε το βράδυ. Και εσύ και φορά άλλο. Το έχετε ξανακάνει αυτό. Το έχετε ξανακάνει αυτό. Και έγινε το βράδυ, Τάκη μου. Ναι, από μηνύματα. Από μηνύματα και τέτοια και λέει να ξεφτυλιστούμε. Και το πρωί το μαζέψανε. Το μάζεψε. Δηλαδή κάτι σου λέει ότι δεν γίνεται, τι να μην κατέβουμε. Ολόκληρο Παναθηναϊκός για τα βήματα. Ναι, ποια βήματα. Βήματα. Ναι. Τα δείτε και τα βήματα. Δηλαδή εδώ έχουν γίνει εγκλήματα, του έχουμε πάρει πρωταθλήματα με όλου του τρόπου. Και συνήθω, Άκη, πηγαίνει ο διαιτητή να δει στην οθόνη εκεί στη γραμματεία. Το ίσπαντρι. Άμα έχει λήξει ο χρόνο. Ναι. Άμα το έχει δώσει αγωνιά. Καμιά γραμμή. Αν έχει πατήσει, αν έχει πατήσει γραμμή, είναι δίποτο ή τρίποτο. Αν έχει βρει στεφάνι. Αν έχει βρει στεφάνι. Έτσι. Ποιο, αυτό που κάνει εδώ. Ποδράπο, τι είναι αυτό. Α δείτε το άντρο διαμαντίδι, τα εγκλήματα του μάτρε. Δεν είναι, έχει να κάνει. Εντάξει, τα τάπα. Εντάξει. Στο σεφ πέρσι δεν έκανε βήματα ο διαμαντίδι. Και δεν πήραμε την μπάλα. Πάμε. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Ένα προς ένα. Δεν πέφτει εδώ μεταξύ. Δεν τα είδατε. Δεν πέφτει ο Χάντερ. Τα είδα αυτά οι πράσινοι. Να τα βάλει και αυτά. Που ο Αναστόπουλος έκανε τα χειρότερα, όχι μόνο σήμερα. Για ο Μάνος ήταν ο χειρότερος. Όχι, ο Αναστόπουλος έδωσε κάποια. Άλλα, που λένε ότι. Λέω, θέλω να πω ότι λένε ότι ο Αναστόπουλος. Ευνοεί τον Ολυμπιακό. Ναι, αμέσω. Όλοι ευνοούν τον Ολυμπιακό. Πότε και δεν το θυμάμαι. Τίποτα. Άλλο ένα σημαδεμένο διαιτητή. Θυμάστε το. Περιμένετε, συγγνώμη. Το καλάθι του Πέντο, θυμάστε! Κοιτάξτε και στο μπαλκόνι, μήπως έρθει πάλι καμιά πέτρα, αυτά που πηγαίνανε. Κοιτάξτε καμιά καφετέρια πάλι σαν του. Κάντε καμιά ασφάλεια ζωή. Τον έλεγανε. Τον άλλον, που ήταν στου διαιτητές, που του κάψαν την καφετέρια του γιου του. Πώς τον έλεγα, του Ρίγκα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πάλι θα έχουμε συμπτώσεις πάλι. Και αυτό ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να το είχε καθαρίσει αν τον αφήνανε πολύ πριν. Θα τα ξαναπάνε, θα δείτε αν έχετε καμία αμφιβολία. Πολύ και καλά, έχουμε και άλλα βίντεο. Μην φύγετε εδώ πέρα και βλέπετε. Ναι, κάνε το βίντεο, είναι πιο καλό. Πάμε και στα χιουμοριστικά μετά. Αλλά τα είδατε εδώ πέρα τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να το είχε καθαρίσει πιο πριν. Όπως με αυτή τη λογική έπρεπε να είχε πάρει και το πρώτο παιχνίδι. Όχι με αυτή τη λογική. Με το φάσο στον Παπα-Νικολάου. Και δεν υπήρχε τίποτα, ούτε σουτ, ούτε τίποτα δεν άφησαν να γίνει. Εκεί είναι όλα δικαία. Δεν πάνε να πνιγείτε, λέω. Λοιπόν, όλο ο κόσμο. Η πιο μεγάλη παράγκα τη Ευρώπη υπάρχει στην Ελλάδα με αρχηγό τον Βασιλιακόπουλο. Έτσι, ναι, ακριβώ. Γι' αυτό ακριβώ το μόνο που έχουμε να αντιπαρατάξουμε εμεί και αυτό βέβαια είναι και το ισχυρότερο είναι η παρουσία μα. Και η παρουσία μας, η όπως πρέπει, δηλαδή η έξυπνη παρουσία μας και η έξυπνη υποστήριξη της ομάδας. Δεν παίρνουμε σε λούκι και γι' αυτό ήρθε και ο άλλος την Πέμπτη στο και έκανε τα τέτοια που τον βγάλανε και αφήσεις. Θα δούμε τι αφήσεις που θα τις βάλουν τις αφήσεις. Γι' αυτό ήρθε και ο άλλος για να προκαλέσει, να το βρίσουμε, να είναι δασκαλεμένοι. Θα πάνε να γράψουν αμέσως παρατηρήσεις, έξυπνα και ολυμπιακά. Μόνο φωνή. Μόνο φωνή και όπως πρέπει. Και όχι μόνο φωνή, να χαμε, εκεί που πρέπει η φωνή. Έτσι. Τα αυγά αφήστε τους για αυτούς. Ξέρουν αυτοί να κάνουν αυγά. Θα δούμε, δύο μελέτα θα φτιάξουν άμα τα σπάσουν. Να, εσείς, μην τσαντίζεις εσείς πάντα εκεί. Λέμε την αλήθεια. Και η αλήθεια πονάει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Έχετε βγει στις ζυγανέβαινε, πήγανε Νέα Υόρκη, μαζεύετε λεφτά να κάνετε σουίτες, γήπεδα. Τι είναι αυτά, σας κοϊδεύουνε. Και όλα αυτά τα λεφτά
Πάνε για να πάρετε κανένα παίκτη, τα διαρκείας λέω. Αυτά τα πάνε στα διαρκείας. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός να αγοράσει κανένα παίκτη. 535.000. Θα αλλάξουμε τα κάγκελα εφέτος, σε καθίσματα, του χρόνου να κάνουμε καμιά σουίτα, κανένα εστιατόριο. 535.000. Σας δουλεύουνε. Λέει πάτε διαρκείας να δείτε το πανοσήκωμα. Ναι. Το πρέκι. Κάτσε λίγο. Το πρέκι να δείτε. Αυτό, κάτσε, αυτό είναι η καμπάνια του Παναθηναϊκού, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Πάτε διαρκείας να δείτε το πανοσήκωμα. Ναι. Τα μαδέρια, τα καδρόνια αυτά και τα πρέκια που λέει και ο Τάκης. Αυτά που βάζετε μέσα όταν μπαίνει ο Ολυμπιακός. Που έχουμε ξεχάσει. Και την τεχνοτροπία. Όχι, έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε πει κάνα δύο φορές. Θα το πω άλλη μία τώρα για να καταλάβετε. Ότι ο Μαρινάκης όχι εφέτος. Φέτος και είναι ψάχνει του Ολυμπιακού. Πέρυσι πάλι το σκοτώσετε. Τι έγινε, επειδή βάζει λεφτά στην ομάδα του και επενδύει και ο δικός σας είναι ο τράκας. Αλφάδι έχουμε. Πρέπει να ντρέπεστε. Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Λέτε για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης την πρώτη χρονιά που ήρθε έπαιζε με τα πιτσιρίκια. Ποια είναι τα πιτσιρίκια? Σλούκας, Πρίντεζης, Παπα-Νικολάου. Ναι, ρε. Μάτζαρης. Πιτσιρίκια ήταν αυτά. Με αυτούς έπαιζε. Την πρώτη χρονιά αυτή ήταν που έπαιζε. Και τι έγινε μετά από 6 χρόνια. Σας πω εγώ τι έχει κάνει ο Σπανούλης μετά από 6 χρόνια. Εγώ το θεωρώ ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Ό,τι έχουμε πάρει θα λες. Θέλω να είμαστε ακριβείς. Και πάμε για το τρίτο. Πες, 3 πρωταθλήματα. 2 ευρωπαϊκά. Και ένα κυπέλλο Ελλάδος. Αυτά έχει πάρει ο Σπανούλης σε 6 χρόνια. Και προσπαθείτε να το καταστρέψετε γιατί σας πονάει που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Σας πονάει πάρα πολύ γιατί είναι ο μεγαλύτερος παίκτης. Εσύ τώρα έχετε μείνει με τον Βρικόλακα. Με ένα Βρικόλακα έχετε μείνει και με τον άλλο, τον Αυγουλοκεφάλα. Τον Αυγουλοκεφάλα έχετε μείνει. Ο Καλάδης, σαν Αυγουλοκεφάλα είναι το κεφάλι του. Και ο Νεκροδάφτης. Μη έτσι κάνει θεός. Πώς γίνεται αυτό να χρέψει το πρωτάθλημα από το Διαμαντίδη που είναι το τελευταίο του και λοιπόν και τι έγινε. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Έχει πάρει τόσα μαϊμουδένια. Πήρε και ένα ευρωπαϊκό στο Παρίσι μαϊμουδένιο. Πόσα μαϊμουδένια θέλετε. Δεν τρέπεστε λίγα και δεν έχετε τσίπα ρε. Τσίπα δεν έχετε. Τσίπα τι τσίπα από γιαούρτι. Κάτσε ρε τάκι που θα μιλήσει για τσίπα. Δεν τα βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Να σου πω, έλα να ευθυμίσουμε πάλι γιατί πάει να μου νευριάσει. Πάμε στο βιντεάκι. Ναι, πάμε να το δούμε λίγο, για το ξαναβάσεις πιο μετά, πάμε. Αφιερωμένο στους Παναθηναϊκούς. Κάκη δικαιολογημένα, δεν είπαμε ότι νευριάζεις εσύ από μόνος σου, είναι για έτσι. Είναι σιγά μην νευριάζεις, τρελό σήμερα εκεί. Πάμε. Τι, τώρα που ήταν το Σπανούλη, τον είδε στον Γιαννακόπουλο δίπλα. Ναι. Το Θανάση. Ναι. Λέει ότι τον έβρισε. Μπράβο, ρε Σπανούλη, είσαι φοβερό. Δηλαδή, ούτε ο Μέγας Ναπολέον δεν το κάνει αυτό. Να πηδά ταυτόχρονα. Δηλαδή, άλλο. Να κοιτά το χρονόμετρο. Ναι. Να κοιτά να αποφύγει το μαρκάρισμα του καλάθι. Δύο. Να σουτάρει να το βάλει. Και καπάκι να έχει τον ίσο να βρίσκεται για όλο. Να πετάξει στον αέρα να πανηγυρίσει. Τέσσερα. Τέσσερα. Και το πέμπτο. Όχι, στον αέρα έχει φύγει μπάλα, βρίσκεται για Γιαννακόπουλο. Να μην τα... ναι. Για οικονομία του χρόνου. Ναι. Σαν τέσσερα. Με το που φεύγει το σουτ, βρίσκει το Γιαννακόπουλο. Κάτσε ρε Βασίλη, έχει δίκιο. Πώς τα έκανε αυτά. Φοβερός. Κατά το Γιαννακόπουλο δηλαδή έχει κάνει. Εντάξει ρε παιδί μου, ναι. Πετάει το τούβλο. Ναι, άλλο τούβλο από εδώ. Τον άλλο. Ναι. Έχει το 7. Είναι για μέσα στο σπίτι. Στην πλάτη του είναι και η θύρα 7. Ναι, για λοιπόν, μέσα στο σπίτι. Πετάει το τούβλο. Για κάνε το καλάθι. Σκηνοθέτη, έλα, πιάσε. Κάνε έτσι. Κάτσε με χτυπήσει το παιδί. Καινούργιο παιδί, ας το τώρα. Έλα, το πιάσει, ρε. Τι να πιάσει. Ωραία, μπράβο, ρε, και κάτω. Λοιπόν, πετάει το Άγι, διακός! Λοιπόν, σκοτέσουμε τον Λάθρο. Τώρα έρθε το παιδάκι, ρε, για το μεροκάμα του τρόμου, ρε, τι είναι αυτά που κάνει. Τέτοια έχει το φιλαράκο, άμα θέλεις. Ωπ, να το. Άμα θέλεις τέτοια έχει. Ωπ, να το. Λοιπόν, αυτό να μπει στο πρέκι από κάτω. Ναι. Τι σιγά μην δώσουμε δικά μας τούμπλα. Όχι ρε, τέτοιο να πάρουν. Α. Τι, ναι μπράβο. Και όπως είναι στον αέρα, λέει και να μπει λίγο στο Γιαννακόπουλο και φεύγει. Δεν υπάρχει, έχει ήθος. Ο Σπανούλης έχει ήθος. Μα τι ήθος, να το δεν είναι και η κάμερα. Δεν γίνεται, δηλαδή, μακάρι να το έχει κάνει, ξέρω εγώ να περάσει και τον Κόπερφιλντ. Τι να πω. Ποιος είναι αυτός.
Το NBA. Μάγος, όχι NBA. Μάγος. Ναι. Για μπάσκετ μου κάμερα εκεί. Όλα, μάγος είναι κι αυτός. Παχταράς είναι. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Να σου πω, έχουμε... Ποιος δε γκολ της ΕΤΣΕΣΕΚΑ. Ποιος δε γκολ. Εδώ μιλάμε για τον Σπανούλη. Όχι, okay, αζακάβερε. Τι δε γκολ, ρε, δε γκολό. Δε γκολ ήταν στρατηγός της Γαλλίας. Πώς λέγονταν, μωρέ. Δε κολό. Δε γκολ, εγώ το θυμάμαι. Ο Δε γκολ ήταν. Ο Δε γκολ. Δε γκολ ήταν στρατηγός. Ναι, καλά το θυμάσαι. Αφού είναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας βάλαμε πουλό. Εντάξει, Ράκη. Σας βάλαμε πουλόπουλο. Σας βάλαμε βοσκόπουλο. Και πιάσα και το Λευγέ. Ναι. Ή κούντα το Λευγέ. Εντάξει, είμαστε. Από όλα αυτά τόση ποιότητα, δηλαδή ο Λευγέ. Ο Πουλόπουλος και ο Βοσκόπουλος, αν δεν ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, λέω. Α, το Λευγέ ποιος το λέει. Ποιος είναι ο Αηδός. Δεν είναι. Αγνώστου καλλιτέχνη. Νομίζω ένα έβγαλε και δεν είναι. Δεν πρέπει να ξαναβγάλει άλλο τραγούδι. Έσπασε λοιπόν. Το καλούπι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτά περί της πράσινης εφημερίδας που λέει ψέματα στο λαό του Παναθηναϊκού και το γελάει. Κρίμα. Τι άλλο. Καφέ οπαδί είναι. Μην τους δουλεύεις. Εσύ που τη βγάζεις. Ναι, όχι, μισό λεπτό να πούμε ότι και εδώ τώρα για τον Εραστέχνη για να τα βλέπουμε αυτά τα κι μου. Δεν είναι... Το κύπελο δεν το έχουμε πιάσει λίγο. Ρε, κάνω λίγα βάρη, για κάτσε ρε, Άκη, κάτσε. Περίμενε, ρε, Άκη. Τι είναι πάλι. Κάτσε ρε, Άκη. Να μου χαλάσεις τα αγούρια εσύ. Περίμενε, για πήγαινε λίγο πιο πίσω. Πρόσεχε το κινητό. Πάμε λίγο. Ένα. Δύο. Δύο. Τρία. Λοιπόν. Πάμε και υπερπαραγωγή. Δώσε και αυτό. Υπερπαραγωγή τώρα, αγόρι μου. Έτσι. Ένα. Έλα, πρωταθλητή μου. Έλα, αγόρι μου. Δύο. Κουράγιο. Άμα είμαστε σε πισίνα, πόσα θα είναι. Τρία. Δεν είμαστε σε πισίνα, γι' αυτό. Τέσσερα. Στα εφτά σταματά. Εφτά, σαν εφτά, ναι. Ναι. Πέντε. Πέντε. Βαριά, ρε, εκεί. Έλα, ρε. Έξι. Εφτά! Εφτά. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό! Να σου πω. Τσάκο, τσάκο. Να σου πω, περίμενε. Έλα λίγο. Όπα. Βαριά είναι το Σπανούλι, ας τα βαριά. Ρε λοιπόν, τι γίνεται, πού να φέρουμε και τα άλλα. Ρε τις διαφορές τις βρήκατε. Ναι ρε, για. Κάτσε ρε, τις βρήκαμε τις διαφορές. Ναι. Για πες βοηθές σκηνοθέτη. Βοήθα από εδώ, εκεί είμαστε. Κι άλλο. Κι άλλο, εντάξει, τώρα, ρε, και... τι κι άλλο, έχουμε φάει το μισό. Δηλαδή ο μισός σκόπος των παιδιών, όχι το άλλο. Τι γίνεται με τις κάμερες. Εντάξει, είμαστε. Τι έγινε, πάλι. Δεν έκανες εσύ ποτέ. Τι, εσύ τη βγάζεις στον αφρό, Άκη. Τι. Εγώ ψωπίζω, εγώ χτύπησα το χέρι μου, πέρυσι. Έχω βγάλει τον πλάτη. Πέρυσι δεν χτύπησα το χέρι μου. Σου λέω, κάτσε λίγο. Μαριά και πέλα αυτά. Έχουν και... Είσαι κάτι με το ευρωπαϊκό. Πολύ ειδικό, έχουν ειδικό. Από Ουγγαρία εσύ. Ναι, ό,τι θέλουμε από Ουγγαρία. Τα ευρωπαϊκά μου έχει πει ο Σάπιος Δίκες. Ο ψυχοθεραπευτή. Να θέλει ευρωπαϊκά. Ναι, θέλει ευρωπαϊκό. Ωραία. Έχει άλλο μέταλλο. Το ξέρει, είναι. Ωραία. Τι έγινε πάλι. Δικέφαλους και δικέφαλους και πουτσοκέφαλους. Τι τα επαναλαμβάνεις. Τι, εσύ δεν τα ξέρεις αυτά, είσαι καινούργιο. Αυτό είναι το γυναικό, είναι πιο βαριά. Κάτσε να μιλήσεις στο παιδί το καινούργιο, δεν θα τα επαναλαμβάνεις. Πώς το σήκωσε αυτό για σημάκι, ο Δελακάς καλά την έβγαλε με αυτό. Ελαφρύ. Του Νικόλα, του Νικόλα του συναδέλφου μου ο γιος, ο Λεβέντης. Χαράς είναι. Βέβαια, δεν είναι. Λιμενεγάτη γιος. Τι θα είναι. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε. Τι έχουμε πάλι. Να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Ποιος θα βγει τρίτος. Θα πιάσει κορόιδο. Ε. Ποιος θα βγει ρε τρίτος. Ναι, να το σου πούμε. Πάλι, πολύ, όλο μέσα στο κουίζιμα. Θα πιάσει κορόιδο σίγουρα. Τι ανακατεύεσαι με αυτά ρε εκεί. Όχι, μ' αρέσει έτσι και εμένα η ίδρυκα τώρα. Δηλαδή μια που είναι πολύ αγαπημένη. Κάτσε να δούμε τις αγάπες και τα λουλούδια μέχρι το τέλος. Του πρωταθλήματος της Ανταρκτικής Λίγκας. Ανταρκτική μια... Λίγκα που λέει ο Ανάπης. Λίγο το πώς το λένε, έχουμε... Ακούς, Άκη, να αναφερθώ λίγο σε μια εφημερίδα της ΑΕΚ. Είναι να μην ιδρώσει, θα σε επαναλήψει. Της ΑΕΚ που λέει ότι okay, έφαγε χαστού και Ολυμπιακός για τον Μπακασέτα, πώς το λένε το παιδί. Έτσι. Σας κάνει ρε εσείς, πάρτε τον. Μα σας κάνει τι καστούκια και... Όποτε θέλουμε παίρνουμε πέθυνης. Λεφτά έχει ο Ολυμπιακός, σαν ΠΑΕ, έχει προσωπικά και ο Μαρινάκης. Έπρεπε... Όσα θέλετε. Έπρεπε να πάρουμε. Όσα θέλετε. Για μένα, Τάκη, να πάρουμε τον Μπακασέτα, να παίζει στη θέση του Φορτούνη και του Τσόρι.
Έπρεπε να τον πάρουμε, ναι, να πέσει την άσε. Τώρα παίζει ο Φορτούνης και ο Τσόρι, τώρα παίζει ο Μπακασέτας. Μόνο το σεβασμό στο παιδί, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Και ο Ολυμπιακός και να τον έπαιρνε στον Πανιόνιο, να τον αφήνε πάλι ένα χρόνο. Α, στον Πανιόνιο. Έτσι λέω, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Και γιατί πανηγυρίζουν οι άλλοι μόνοι τους τώρα και οι άλλοι πανηγυρίζουν γιατί έχουν καλύτερο από αυτό. Ναι, ότι πήραν, μπορεί να πάρουν ένα παίκτη τον οποίο εμείς θα τον αγοράσαμε, θα τον αφήναμε στην ομάδα του. Ναι. Και τι, δηλαδή πρέπει να συναγωνιστούν του Πανιονίου. Λέει, κοίτα, άμα τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, φυλάχνει τον Πανιόνιο. Αυτή στιγμή, μετά, ναι. Άμα με αυτή τη λογική, ναι, δεν έχει αποδέχτη εμάς, αφού από τη στιγμή που θα παίρναμε τον παίχτη. Ναι. Έτσι. Ή δεν ξέρουμε ακόμα και τι έχει γίνει, δηλαδή, και όπως και με άλλους παίχτες. Και τους έχουμε αφήσει στην ομάδα τους. Ναι. Είναι απώλεια, όχι για τον Ολυμπιακό, για τον Πανιόνιο είναι. Δηλαδή για τους φυλάκους του Πανιονίου που δεν θα βλέπουν τον Μπακασέτα. Ενώ τον βλέπαν να τον είχε πάρει ο Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά τι κάθεται και εμάς, δεν εμάς. Το... Γιατί άμα το πάρει στην ΑΕΚ, άμα πάρει στην ΑΕΚ που θέλουν να φύγει. Παίζει, είναι βασικό. Θα βγει έξω αυτός ο παιχταράς. Ο... Ποιος είναι ο παιχταράς? Ο άλλος, εκείνος. Ο Μπονανότε. Ποιος τον άλλο. Ο Μάνταλος. Σε αυτήν τη θέση παίζει. Α, σε αυτήν τη θέση παίζει. Λοιπόν, άμα έχετε λεφτά. Λεφτά έχετε. Μη σας νοιάζει. Κάντε τα όλα τα λεφτά. Αν το 19, πόσο κάνει ο παίχτης, αν το αγοράσει. Ναι, ρε, δεν βγαίνει στο κοροϊδί. Αυτά δεν λέμε κι εμείς. Επενδύστε! Επενδύστε, γιατί είναι, για να έχει ενδιαφέρον. Είναι τα πρώτα σας λεφτά μετά τα 130 χιλιάρικα που είχατε δώσει στην Κέρκυρα. 120. Συγγνώμη, Ντάκη, πώς πάλι. 120 χιλιάρικα που είχατε δώσει στην Κέρκυρα. Όλα αυτά τα χρόνια που, έχετε, που λέτε ερχόμαστε, ναι, και τέτοια είναι 120 χιλιάρικα που είχατε δώσει στην Κέρκυρα. Και θα δούμε και τι θα γίνει και εδώ με το παλικάρι αυτό. Καλή πρόοδο στο παιδί. Έτσι, προς Θεού, δεν θέλουμε εμείς ο κάθε παίκτης. Ναι, παιδί, μακάρι το παιδί. Να έχει την υγεία του και να παίζει και καλά. Θα κάνει καμιά δεκαετία χρόνια να δει πρωτάθλημα. Όλο αυτό είναι παιδί, να παίζει καλά η παγκοσμίω. Τα ξέρουν αυτά. Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε τώρα. Καλησπέρα. Σε την κατακόκκινη Λάρισα. Ναι. Ποιος? Τι όνομα, το όνομά σου. Βασίλη, σε την κατακόκκινη Λάρισα. Γεια σου, Βασίλη. Ναι, δεν νομίζω. Εγώ απλώς ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την νίκη. Ναι. Και από όλα αυτά που κάνουν προπαγάνδα, νομίζω ότι είναι μαγιάλα. Βρώμη τους ομάδες είναι αυτές και όχι εμείς. Να το ακούσουν καλά. Και πρωταθλητής είναι αυτός που είναι πρωταθλητής και όλα. Όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο που παίρνω ένα κύπελο και νομίζω ότι είναι μεγάλη ομάδα. Εμείς παίρνουμε παντού και στο πόλο και στο βόλι. Και όπως είμαστε μεγαλύτερη ομάδα αυτό. Να το ακούσουν όλοι. Αυτό. Το ξέρουν, το νιώθουν. Γεια σου, Βασίλη, και να σου πάρει. Λοιπόν, να πω κάτι. Ότι μπορεί και οι Παοκτζίδες να χαίρονται για το πρωτάθλημα που πήρανε φέτος. Όπω, τι γίνεται από εκεί. Εμείς πήραμε δύο κύπελλα, αυτοί πήραν το πρωτάθλημα. Ωραία. Μικρές οι διαφορές. Στις λεπτομέρειες. Του χρόνου ο Ολυμπιακός πάει για ευρωπαϊκό εκεί στο. Όχι, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι λεπτομέρειες που πήρανε το πρωτάθλημα. Ναι, το οποίο ακούστε από εκεί πέρα όμως. Ολυμπιακός και το δικάμε. Μπορεί να το χάσει στις λεπτομέρειες. Το πρωτάθλημα βολή, αλλά δεν έμεινε στις λεπτομέρειες, ότι το είχα στις λεπτομέρειες. Πήγε. Έβαλε και άλλα λεφτά παραπάνω. Βλέπετε εδώ, έφερε τον Αγκάμες, έφερε τον Ροντρίγκες, έπεται και ένας άλλος και ο υπόλοιπος κράτησε Σουλτανόπουλο, έφερε τον Στεφάνου, κράτησε τον Στιβαχτή. Έχει άλλο. Και έχουμε και πορεία, έτσι. Αυτά που σας λέμε εσάς, τους παουτζίδες, που λέτε ότι όλο δεν γίνεται και τέτοια, άμα επενδύσεις, γίνεται. Δηλαδή. Άμα, κοιτάξτε, θα γίνει το χρόνο, δηλαδή και στο βόλεϊ. Πότε θα σας πω. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν πήγες καλά μια χρονιά, δηλαδή, που για, εντάξει, για εσάς το να μην πας καλά είναι σχετικό και πέμπτη θέση μια χαρά είναι. Εμάς είναι αποτυχία αν δεν πάρουμε κάποιο τίτλο. Όταν δεν πάρουμε εκείνο ή και να τον πάρουμε ακόμα, κοιτάμε εμείς πάντα να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι. Πώς θα ενισχυθούμε. Η κάθε ομάδα κοιτάει τα λάθη της. Δηλαδή, πού τι κάναμε εκεί, μήπως δεν είναι καλή αυτή η επιλογή του παίκτη. Τον αλλάζουμε αυτό, να πάει αυτός άλλος, καλύτερος. Έτσι γίνεται. Δεν λέμε φταίει η ΕΟΠΕ, φταίει η διαιτητής, φταίει η γραμμή, φταίει το φιλέ. Αυτά τα λέτε εσείς. Αυτά είναι δικαιολογίες. Και πήρατε και τη βοήθεια του Υπουργού Κοντονή. Ναι, καλά. Για να γίνει ο αγώνας μετά από 25-30 μέρες. Α, εντάξει, σου λέω για όλα. Όποιος τι έγινε είναι σήμερα εκεί. Πού? Εκεί, πότε, πάνε εγώ σε εκτή γίνονται. Δεν ενδιαφέρονται να κερδίσουν οι εκτήδες. Όχι. Η ομαδάρα αυτή, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Που πήρε τον καφέ της Παρηγοριάς. Όχι, εγώ θέλω το να το. Το αποτέλεσμα θέλω να δω. Το τρίτο, ρε. Το. Ποιος θα βγει. Ακούστε, τη Θεία Δίκη το είπα και προχτές. 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Το βόλεϊ γυναικών το ρίχνει στη β' κατηγορία. Για να δείτε και τι, πόσο λένε. Μπερκέτι δεν είστε, βάζετε λεφτά.
Εδώ. Το χαρτί το πήρατε από τη Δούρου. Γήπεδο θα σηκωθεί. Πρέπει να πέσουν λεφτά εκεί. Να δείτε την κοροϊδία που θα φτάσει. Που μου βγαίνετε και λέτε ότι νικήσαμε τον Ολυμπιακό. Κάτσε ένα λεπτό. Μετά από ένα μήνα έγινε αυτό που έγινε. Του χρόνου όμως δεν ξαναγίνεται αυτό. Του χρόνου θα τρώτε αυτά που φάγατε φέτος στο Καραϊσκάκι. Φίλε, αναχώρηση. Δεν συγκρίνεται η ομάδα του Ολυμπιακού. Το είπαν όλοι. Μέχρι το αλαφούζο του ξέφυγε λίγο εκεί πάνω που πήγε στη Νέα Υόρκη. Να πω για το φίλο εδώ από το Χαλκίδα που μου στείλε μήνυμα. Αναχώρηση είναι την Πέμπτη ξημερώματα από εδώ. Δηλαδή από Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη πρωί ξημερώματα. Από Ελλάδα πάμε Βελιγράδι. Βελιγράδι. Άκη, πιο σύντομα, πρέπει να πάμε σε γραμμές. Ναι. Όχι, γιατί με ρωτάει λεπτά. Ναι, πες το, αλλά πιο σύντομα. Βελιγράδι ανοιχτερεύουμε. Την άλλη μέρα το μεσημέρι φεύγουμε και πάμε Βουδαπέστη. Και πάμε και πάμε το κύπελο. Και πάμε το κύπελο και πάμε το κύπελο και πάμε. Κυριακή πρωί θα είμαστε εδώ. Όχι Κυριακή πρωί, Κυριακή. Από τη χαρά που θα έχουμε, σου πω ότι. Ναι, καλά, σαν να έχουμε φτάσει. Έτσι. Πάμε στη γραμμή. Νακή. Νέλα. Γεια σου, Τάκη. Γεια χαρά. Θέλω να πω ότι σήμερα γεννήθηκε ένας αυθεντικός γάβρος στο μαευτήριο Έλενα. Να σου ζήσει. Μόνο που γεμίσει τη θύρα 7. Που γεμίσει μαζί με εμένα που είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι έτσι πάντα χαρούμενος, να σας ζήσει, να τον χαίρεστε. Και να τον βαπτίσουμε εδώ μέσα. Αφήσουμε να το χαιρόμαστε στη θύρα 7. Ναι, ρε φίλε μου. Γαμώει τα βαζέλια. Όχι, ναι, ρε, φίλε μου. Μόνο μην βρίζουμε, δεν κάνει. Όχι, μην βρίζουμε. Μπράβο, ρε φίλε, χάρηκα πολύ. Να σας ζήσει, να τον χαίρεστε. Και να τον εγγράψει. Όχι, ξέρει πώ θα το κάνει το παιδί, δεν άκουσε. Για να γράψει και περπατάει να πέσει στον Ολυμπιακό. Αγόρι, ναι. Έτσι, ναι, είπε γάβρο. Γάβρο, γάβρο. Καλησπέρα. Εμπρό. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Πάμε σαν τη γραμμέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, 1108 μέρες Ολυμπιακός αείκτος στο πόλο αντρών. Θα το λέω συνέχεια. 535.000. Το λέω και εγώ συνέχεια. Πόσο? 535.000 ώρες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γιώργος από Κύο. Γιώργος. Ναι. Γεια σου, Γιώργος. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Άκη. Ναι. Εγώ θέλω... Τα έχετε πει, όλα μας έχετε καλύψει. Θέλω να μιλήσω λίγο, να μην φάω πολύ χρόνο, για τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι την Πέμπτη το βράδυ ρίζαν όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Την Πέμπτη το βράδυ. Την Πέμπτη το βράδυ που χάσαμε από τον Παναθηναϊκό μέσα στο σετ. Ποιος την έβαλε. Στα ράδια. Α, στα ράδια. Μην τα πιστεύεις ότι ήταν τηλέφωνο Ολυμπιακού. Για πες, Γιώργο μου, ναι. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση τα λόγια που έβλεπα που, και από γνωστούς μου μέσα από το διαδίκτυο, τα λόγια που μιλάγανε για τον Σπανούλη, πώς τον βρήκανε, το Σφαιρόπουλο και όλους τους παίκτες. Ναι, παιδί μου, ναι, υπήρχαν και με περίσσιο θράσεις, δεν ξέρεις τι είναι. Εγώ ήταν και... το μανδύα του Ολυμπιακού. Έτσι μπορεί να μην είναι και Ολυμπιακή, έτσι. Ναι, είχαν το μανδύα σου. Το μανδύα είχαν, φίλε. Πραγματικά ντρέπομαι και θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Εγώ το έχω πει χίλιες φορές να πάμε την Πέμπτη μέσα στο σεφ και να είμαστε λιγότεροι αυτοί που αγαπάμε τον Ολυμπιακό παρά να είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν ότι θα πάρουν εισιτήριο να είναι με τον Παναθηναϊκό. Να περιμένουν να βρίσουμε το Σπανούλι. Γιώργο. Αν έχει ή δεν έχει μπαλάκια για να είναι, λέει, αρχηγός και ηγέτης. Γιώργο, κοιτάξτε. Άκου να δεις πώς πάει εκεί το πράγμα. Στα ράδια και, και στο διαδίκτυο. Βγαίνουν κάποιοι και μπαίνουνε μπροστινοί βρίζοντας τον ένα τον άλλο, γενικώς ισοπεδώνοντας τα όλα. Έτσι. Και από πίσω, επαγγελματίες είναι αυτοί που βγαίνουν οι πρώτοι. Και από πίσω ακολουθεί ο αθώος κόσμος του Ολυμπιακού, που είναι στεναχωρημένος, που είναι εκνευρισμένος, έτσι, δεν έχει και την οριμότητα και μπορεί και λόγω ηλικίας να παρασυρθεί, έτσι και λόγω εμπειρίας. Και να δημιουργούν κλίμα. Έτσι πάει να ξέρετε πώς δουλεύει το σύστημα. Βγαίνουν οι μπροστινοί πρώτα και καλά οι πολύ Ολυμπιακοί που γαμώ τον τάδε, γαμώ τον ένα, γαμώ τον άλλον. Ναι, έπρεπε ναι. Να δίνουμε τον ένα, έπρεπε να δίνουμε τον άλλον, να τεινάξουμε τον άλλον. Κατάλαβες. Και από πίσω παίρνουν κουράγιο.
Ο για... Κούραγιο και τσιμπάνε και κάποιοι Ολυμπιακοί που είναι πραγματικοί αγνοί Ολυμπιακοί και είναι μόνο στεναχωρημένοι, ας πούμε. Είναι για πάμε παρακάτω, για δε και εγώ. Ακριβώς, παιδιά, τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Είναι ένα πράγμα με στεναχωρεί με του Ολυμπιακού. Ναι, εγώ... Είναι το μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο, οι οποίοι είναι πάντα οι προπονητές της κερκίδας και του καναπέ και πάντα έχουν γνώμη. Του στέλνει ο Άκης, ο Τάκης, του στέλνει ο ένας Ολυμπιακός μονίμως, γιατί θυμούνται ότι είναι Ολυμπιακοί της Κρήτης. Κοίτα, κοίτα. Αυτή είναι η Ολυμπιακή του διαδικτύου. Ναι. Εγώ... Άλλο αυτό. Ένα λεπτό να σου πω τα κλειδιά. Σίγουρα θα έρθει στο γήπεδο. Εγώ αναγνωρίζω αυτούς που είναι στο γήπεδο και τη συμπεριφορά αυτών που είναι στο γήπεδο. Αυτοί που είναι στο διαδίκτυο δεν ξέρω τους σκόπους έχουν. Ακόμα και Ολυμπιακοί να είναι, μπορεί να είναι παντοφλάκιας και να μην τον αφήνει η γυναίκα του να πάει στο γήπεδο και να λέει έλα μωρέ με το σπανούλι, έλα μωρέ με το φορτούνι. Κατάλαβες. Ακόμα και παντοφλάκιας μπορεί να είναι ο καθένας και δεν λέει τον πραγματικό λόγο, του φταίει ο Ολυμπιακός. Που τον βαράει η γυναίκα του, λέμε τώρα. Ωραία, παιδιά, αυτό, καλή συνέχεια και στην ομάδα μας και στο πόλο αναμένουμε την Ευρωπαϊκή Κούπα και στο μπάσκετ μεθαύριο. Καλή συνέχεια και σε εσάς και θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, χαιρετίσματα στην κατακόκκινη Χίο και στο φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργα. Αλλά πριν πάμε στο διάλειμμα για μια κουβέντα θα πω. Συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι αυτού που είναι μέσα στο διαδίκτυο δεν του πιστεύω εγώ με τίποτα. Δεν ακούω κανένα. Τώρα και εγώ μέσα στο γήπεδο μπορώ να πω: εγώ ρε γάμο την πουτάνα που έχασε τον γκολ. Αυτό μπορώ να το πω. Όχι όμω αυτά που λένε με τίποτα. Τι να βρίζει τον ένα παιχνίδι. Δεν γίνεται. Όταν είσαι Ολυμπιακό, εκγεννητή ή πριγεννητή, δεν γίνεται. Καταρχήν. Ναι. Θυσιάζεσαι για αυτή την ομάδα. Και έχει άλλη οντότητα να πει ο καθένα κάτι με το πρόσωπό του και άλλη οντότητα από εδώ μέσα. Από τα λάπτοπ. Κατά την Πέμπτη να το ξυρίσετε. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, επειδή είχαμε πολλά τηλέφωνα τώρα όσον αφορά για την εκδρομή στη Βουδαπέστη. Να πούμε ότι θα είμαστε και εμείς εκεί, έτσι. Λείπει ο Μάρτσα Ψαρακοστή. Τι λες τώρα. Champions League. Ναι. Είναι δύο μεροκάματα θα χάσει ο κόσμος. Δηλαδή, όποιος θα ξεντέψει τη Πέμπτη και τη Παρασκευή. Για αυτούς που δουλεύουν να το λένε. Έτσι. Δύο μεροκάματα. Κυριακή Βραδάκη, πρώτα ο Θεός. Απόγευμα βράδυ θα είμαστε εδώ πέρα. 125 ευρώ στα... Με δύο διανυκτερεύσεις, με πρωινό και μετακινήσεις. Στα γραφεία του Ερασιτέχνη Πλατεία Αλεξάνδρας, έτσι. Και στο Καραϊσκάκι. Στο τμήμα μελών του Ερασιτέχνη. Δίπλα από το γυμναστήριο της Πυγμαχίας και μπροστά από το μνημείο. Ωραία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και τώρα όσον αφορά το παιχνίδι της Πέμπτης, που τα εισιτήρια νομίζω, δεν υπάρχει ούτε ένα. Πάνω απ' όλα, παιδιά, θα είμαστε όπως ήμασταν προχτές και ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, το αντιπυρωτικό. Όχι λέιζερ με τίποτα. Μπορεί να χάσει τη βολή ο παίκτης και να του δώσει επανάληψη ο διαιτητής επειδή πήγανε, ξέρω εγώ, κάποιος έκανε αυτή τη βλακία. Και να είναι εις βάρος, γιατί μετά μπορεί να την βάλει τη βολή. Οπότε είναι μια βλακία και μισή. Γενικά, τα εκεί. Ναι. Για να μην το κουράζουμε. Όχι μπουκάλια. Τίποτα. Όχι. Και υβριστικά συνθήματα. Κατά... Ονομαστικά. 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 Ναι. Ούτε Τάκη, ούτε Άκη, ούτε Τράκη, ούτε τίποτα. Έτσι. Μόνο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και φόκους συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι πάνω και στα σφυρίγματα. Έτσι, αυτά είναι. Άμα όποιος θέλει να βοηθήσει πραγματικά, όχι, βοηθάει με την αντίδρασή του, με τη φωνή του, με την παρότρινσή του. Όλα τα άλλα δεν είναι για βοήθεια, είναι και καταστροφή, έτσι. Όχι, θα είναι μέσω σε. Όχι, σίγουρα ο κόσμος είναι αξιέπαινος προς Θεού. Δεν το. Το, έχει απο... το απέδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι, έτσι. Βέβαια. Όσοι. Είναι έξυπνος ο κόσμος μας. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δεν πιάνετε κοροϊδό, αυτά θέλουμε εμείς. Αυτός ο κόσμος του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και οι φίλοι ακόμα είναι πιο μεγάλοι, τέλος πάντων. Το έχουν αποδείξει και στο Καραϊσκάκι. Θέλουμε να καταρτήσουν. Δεν έπεσε τίποτα με τον Παναθηναϊκό, τα τρέκο που φάγανε. Δεν έπεσε τίποτα με τον ΠΑΟΚ. Δεν έπεσε τίποτα με την ΕΚΑ 4 που φάγανε. Δεν έπεσε τίποτα σε κανένα αγώνα Champions League. Μπράβο στον κόσμο μας. Και κάποιοι που ρωτάνε για τα διαρκείας που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποτέ. Είναι μήνυμα, μωρέ, μηνύματα. Ναι, πες. Ναι, δεν ξέρω ποτέ βγαίνουν. Δεν θυμάμαι. Καταρχήν, μην αγχώνεστε. Δεν θυμάμαι. Για τα διαρκείας, λέει. Πότε βγαίνουν τα διαρκείας, λέει ένας φίλος. Μπρόσα και εμένα μπάρμπα θα είναι φέτος γιατί οι μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός αυτές πόσα θα κάνει, ξέρει ο Σίλβα. Ήδη ο άλλος που έλεγε τώρα μέσα μιλάει. Ναι, και ο φίλος μου ο Κώστας μίλαγε τώρα τόση ώρα μέσα να τον έπαιρνα να μου λέει κάτι. Μιλάει δύο ώρες. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, για τα διαρκεία, όσον αφορά τα διαρκεία του ποδοσφαίρου που εννοείται, πρώτα θα βγει ανακοίνωση
για να ανανεώσουν οι κάτοχοι το... οι παλαιοί κάτοχοι. Ναι. Έτσι. Θα βγεις, θα ανακοίνεσαι από την ΠΑΕ ότι μέχρι την τάδε ημερομηνία έχουν οι παλαιοί κάτοχοι να ανανεώσουν τα εισιτήρια που έχουν. Από εκεί και πέρα, από εκείνη την ημερομηνία που θα δώσουν και μετά, μπορεί ο καθένας να πάει να προμηθευτεί εισιτήριο. Και ας μην είναι και παλιός κάτοχος. Θα είμαστε εδώ πέρα όλο το καλοκαίρι, θα είμαστε εδώ. Άμα μαζέπετε, θα σας ενημερώνουμε. Δηλαδή, αλλά θα ενημερώνεστε... το πούμε και ο το ξέρουμε την Παρασκευή. Τι? Και πότε βγαίνουν τα διαρκεία, ακριβώς, ποια μέρα. Είναι τώρα που τελειώσαν και. Πρέπει να τελειώσουν και οι διοργανώσεις. Δεν ξέραμε και πού θα παίζουμε του χρόνου. Ναι. Τη διάρκεια, τι προγραμματισμό να κάνουμε με πάντως, τον Τελειώνη. Η συζήτηση είναι μεγάλη. Μόνο από σήμερα που πήραν αυτά τα τηλέφωνα πήραν, εγώ καταλαβαίνω τόσα χρόνια. Άκου τώρα. Λοιπόν, ένα λεπτό να διαβάσω άλλο ένα μήνυμα. Και τα, το νούμερο αυτό που είχαμε φέτος γύρω στα 22.000 διαρκές θα το περάσουμε φέτος. Η ομάδα μας θα είναι πολύ καλύτερη και μην ξεχνάμε, παιδιά, και την κάθε. Μέλης και κάθε φιλάθλου του Ολυμπιακού. Ναι. Τι να μην ξεχνάμε, αυτά, 10 ευρώ, αυτά, αυτά για να βλέπετε τα κύπελα αυτά εδώ. Γιατί αυτά από εκεί συντηρείται ο ερασιτέχνης. Όχι μόνο. Και με τη βοήθεια του Μαρινάκη βεβαίως. Ναι. Το ξεχνάμε. Και τι, και δείχνουμε τη δύναμή μας και στους υπόλοιπους. Έτσι, τα βλέπετε, παλεύουν, λέει η Παναθηναϊκή Συμμαχία, πέτυχε, ναι, να κάνουμε άλλο. Το είπα, ο ίδιος. Παναθηναϊκή Γερουσία. Ναι. Εδώ τώρα λένε κανένα παίχτη θα πάρεις. Λέει, θα κάνουμε ένα πάνω σήκωμα, ρε. Ναι. Κάνα παίχτη θα πάρει. Τα βλέπετε τα ρετζιλίκια. Πρώτα παίρνουν τους παίχτες και μετά φτιάχνονται. Τα βλέπετε τα ρετζιλίκια. Ποιος θα παίζει. Ναι, είναι και αυτό. Ποιος θα παίζει. Ο Οικοδόμος. Ο Κουτρουμπής. Ποιο. Ο Ζέκα. Αυτός που κουβαλάει την εκεί θα κουβαλάει και την μπάλα. Ο Λιούι. Ο Ντιούι. Πέρυσι, λέει ο Δημητράκης, έκανε ολόκληρη φασαρία για τον αριθμό των ατόμων που είχε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Αυτός που ήρθε φέτος με στρατό στο ΣΕΦ. Ναι. Σωστός. Μάγκες, ήμουνα χθες μέσα. Πετάξανε αυγά και δύο δυναμητάκια στον πάγκο της ομάδος μας και έβρισαν και το σπανούλι. Εντάξει, άκου τώρα. Όχι, σε αυτό που λέγαμε. Ρε, αυτή η φάρα δεν αλλάζει. Την ξέρουμε. Πάντως σε γενικές γραμμές και οι δύο οι τελικοί ήταν σε καλά πλαίσια. Δηλαδή, εντάξει, για να μην. Ένα λάθος. Ο πρώτος τελικός ήταν σε τέλεια πλαίσια. Ναι. Ο άλλος δεν ήταν σε τέλεια πλαίσια. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ο άλλος δεν ήταν. Πώς, αφού το είπαν όλοι. Δεν τα διάβασες και εσύ τι μου λες τώρα. Ναι, ρε αγόρι μου. Εδώ είπε ο άλλος ότι έβρισε ο Σπανούλης, όπως το λένε, μωρέ, το πρώτο του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος το είπε. Ναι, αυτός το είπε ο άνθρωπος. Εντάξει, μα αυτοί είναι, να τους ξέρουμε τώρα. Λέμε τώρα τι νιώθουμε εμείς. Ότι έγινε, ας πούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία. Ζούγκλα. Την άλλη φορά, επειδή κάποιοι Παναθηναϊκοί είναι γύρω στα 20, το 94 δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός να παίξει. Επειδή λέει δεν πήρε εισιτήρια. Εμείς το δίναμε εισιτήρια. Αυτός ήθελε άλλα τόσα. Πιάτο, αυτό τόσα δικαιούσε. Κατάλαβες τι είχε γίνει έκτοτε τότε. Να σου πω, ναι, βέβαια. Καλησπέρα. Και στον Πλίντεζι, ρε φίλε. Στον Πλίντεζι, αυτή την ψυχή δηλαδή. Δεν υπάρχει το γεγονό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το τι άνθρωπο είναι, είναι ένα τέλειο παιδί, ένα μεγάλο παίκτη, ένα παίκτη με ήθο. Μπράβο, Γιώργο. Που αξίζει να είναι αρχηγό του Ολυμπιακού. Που αξίζει να είναι αρχηγό του Ολυμπιακού, γιατί δεν υπάρχει αρχηγό και υπαρχηγό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πρωτεύουσα, συμπρωτεύουσα. Αυτά τα κάνουν οι άλλοι για να βρίσκουν τίτλου. Είναι και οι δύο αρχηγοί. Γιατί η ψυχή τους, έτσι, αντιπροσωπεύει τον κόσμο του Ολυμπιακού και οι ικανότητές τους, βέβαια. Άκου το έχει κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος Απλήτης είχε άλλη προσφορά να φάει με πιο πολλά λεφτά, δεν πήγε ποτέ. Παρά το συμβολαιό του με πιο λίγα λεφτά ήρθε στον Ολυμπιακό, τα χάρισε και για να έρθει στον Ολυμπιακό. Μπράβο στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Γιώργο και τον Παναγιώτη, που τον πήρε στην ομάδα μας πάλι. Και άλλη μια φορά στην λυπητήρια και μη σε νοιάζει. Γιώργο, διάβασα το μήνυμά σου, το πιστεύω ότι διάβασε και εσύ. Συγκινήθηκα. Ο μπαμπάς σου σε βλέπει από εκεί που είναι. Είσαι μεγάλος παίκτης, μεγάλη ψυχή και είσαι Ολυμπιακάρα, όχι σαν. Γιώργα, ρε, μακάρι κάτι να μας αξιώσει ο Θεός να νιώθει ο πατέρας μας περήφανος όπως νιώθει ο δικός σου από εκεί ψηλά που σε βλέπει. Έτσι, αυτό μόνο, τίποτα. Τέλος. Καλησπέρα, πάμε γιατί δεν θέλω άλλο να πούμε. Κι εγώ. Μπρίτεζη, τον παιχταρά μας που είναι και από μικρό παιδί στα εφηβικά του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά μου. Γεια χαρά. Γεια σου. Βασίλης, λέγομαι από την Νίκαια. Παίρνω καραντένα, είναι το όνομά μου. Ολυμπιακός είμαι. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο και των γυναικών και των ανδρών. Μας χαρίσανε και αυτοί χαρές με τη σειρά τους. Ήθελα να σταθώ λίγο στο. Δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη τύπου
που και το Πρεσβλέπη και του Σφερόπουλου που δώσαν μετά τον αγώνα του μπάσκετ. Και αν δεν την είδατε, μπορείτε να τη δείτε το τι πρέπει να κάνανε οι δημοσιογράφοι στο Σφερόπουλο για τα βήματα του Σπανούλη. Όταν στην προηγούμενη φάση ακριβώς ο Διαμαντίδης έκανε το ίδιο πράγμα στην κεφάλι με την αγωνία. Έχει κάνει κεφάλι. Ακριβώς. Με αγωνία τον έσπρωξε. Ακριβώς. Ναι. Και αν μη τι άλλο, είπε ο Άκης σε κάποιο σημείο της εκπομπής ότι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός δεν πρέπει να μιλάει για διαιτησία. Και με τη σειρά μου να συμφωνήσω μαζί του και να του θυμίσω το τρίποντο του Ράτζα από τη μέση του γηπέδου που είχε λήξει ο αγώνας. Και στην, είχε λήξει, συγγνώμη, το ρολόι ήταν στο 0 με το ημίχρονο, ήμουν και στο γήπεδο. Και στην ίδια φάση ακριβώς ακούμπησε την μπάλα και ο, νομίζω πρέπει να ήταν ο Αλβέρτης, όταν έμπαινε η μπάλα στο καλάθι και αντί να το μετρήσουν τρίποντο, το μετρήσαν τρίποντο και σοφαρίσανε. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι. Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Βέβαια το θυμάμαι. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τα νοκόλ, ναι. Τι να πρωτοθυμηθούμε, συμμαχτής. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας δίνετε και πληροφορίες για τις εκδρομές. Κατέβω και εγώ αύριο στο Παρασκάκι. Συγχαρητήρια πάλι για την εκπομπή μας, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλά και εσύ, ρε φίλε, να είστε καλά. Έτσι είναι οι Ολυμπιακοί με τα ονόματά τους. Γίνουν μπαμ, τίποτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και να σου πω κάτι, αυτή τη φάση που του Ράζα. Ποιο να τι να πρωτοθυμηθούμε με αυτό το τρετάκι μου, τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα, δηλαδή. Να βάλει όλο το καλοκαίρι να φύγουμε και να αφήσουμε τις φάσεις που έχουμε αδικηθεί. Έχουμε καλύψει όλες τις εκπομπές. Και θυμούνται τη φάση του Παπουτσέλη που ήταν πάνω στη γραμμή. Και όσοι ξέρουν, μπάλα η γραμμή είναι μπέναλτι. Άσε με μόνο το θυμηθήκαν. Και από τότε έχω περάσει 30 χρόνια. Και τι έχει, μπράβο, ναι ρε. Άλλη φάση δεν έχει. Που είχε ο Ολυμπιακός στη διαιτησία. Που είναι μες στην παράγκα. Γιατί δεν θυμάστε και τη φάση του Κωνσταντίνου. Δεν θυμάμαι. Το πέναλτι που έκανε στον Ολυμπιακό Σιλιοφόρο που πήγε ο Φιλιππίδης και βάλε στον διαιτητή. Που ήταν καθαρό πέναλτι. Γιατί δεν θυμάστε αυτό. Λέει γιατί το έδωσε. Γιατί. Όχι, κάτσε λίγο για να δεις το ξεκίνημά τους. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Όχι, αγράφιο. Και θυμάστε τη Ριζούπολη μόνο για τα γράσα, λέει στα κάγκελα. Είχαν βάλει γράσα στα κάγκελα. Ακού. Το πιο... Τι είχε γίνει, ρε. Σου πω κάτι. Ο Φιλιππίδης είχε γίνει μέσα και πει κότες. Τάκη, ένα λεπτό μωρέ με τις κότες. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα επικεντρωθούμε στην ανακοίνωση του Βάζελου. Όλο, γιατί άμα το παρατηρήσεις, όλοι σου λένε, είναι διαιτησίες και τέτοια. Του λες, πες με ένα παιχνίδι που έχει ερευνηθεί ο Ολυμπιακός. Αυτοί λένε Παπουτσέλης. Ναι. Ένας άλλος δεν έχει να πει τίποτα. Καλά, πιο φρέσκο, ρε. Αφού όλα τα ελέγχει ο Ολυμπιακός και όλα τον αβαντάρουν οι διαιτησίες και τέτοια, γιατί δεν λέτε κανένα πιο πρόσφατο παράδειγμα. Και πηγαίνετε στα 20 χρόνια πριν. Δεν έχετε τόσα παραδείγματα που λέτε εσείς. Φέρτε κανένα πρόσφατο παράδειγμα. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος Παναθηναϊκός να μου πει ναι, ρε, Τάκη, έχεις δίκιο. Εκείνο στο Παρίσι ήταν βρώμικο το ευρωπαϊκό. Γιατί δεν το λέτε. Ναι, ας σου πούνε. Γιατί δεν το λέτε. Δεν έχετε μπέσα, γι' αυτό δεν το λέτε. Τι γίνεται. Δεν έχετε μπέσα. Πάμε με το. Εμπρός. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Παιδιά, ο Τάκης Κάκης είσαι ναι, 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 ναι. Άκου, φίλε, χαμήλωσε την τηλεόρασή σου τελείως, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο. Ναι, την λύνω. Λοιπόν, είσαστε τρελοί, εγώ είμαι πιο τρελός. Νίκο με λένε, παππούς Νίκος, 81 είμαι. 81, τα καλά στο πορτοφόλι μου έχω τη φωτογραφία του Δαρίβα, του Μπέδρου και του Μουράκη. Ναι, ναι, ναι. Σεβαστό. Ολυμπιακό, δεν έχω να πω τίποτα για τον Ολυμπιακό. Για... Το αίμα μου μέσα είναι. Έχω όμως να σας κάνω μια πρόταση για τους Βάζελους. Για τους Βάζελους, ναι. Ναι. Για τους Βάζελους. Ναι. Ναι. Βγάλτε ρε παιδιά μια ανακοίνωση. Ο πρόεδρος του Σουντιγκιντάγκας πάει στην Αμερική να κάνει έρανο για το γήπεδο. Λοιπόν, πέστε τους να προσπαθήσουν με την Αρχιεπισκοπή, δεν ξέρω ποιον, να πούνε στους παπάδες κάθε Κυριακή να βγάζουν δίσκο για την αποπεράτωση της λεωφόρου. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Γιατί αυτά τα λεφτά όσοι τα δίνουν εκεί στην εκκλησία που πάνε πρέπει να πηγαίνουν στα παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Γιατί αυτοί δεν έχουν να φάνε. Εκεί δεν πάνε με τίποτα. Εγώ δεν το λέω. Γιατί πηγαίνουν στα φτωχά παιδιάκια. Έχουν τα λεφτά της εκκλησίας. Σιγά μην τα βάλουμε για τα πρέκια. Του πάμε. Έχω αδικό φίλε μου. Να μην πάρει ένα σουβλάκι ο Κουντρουμπής. Δηλαδή, όχι, να βγάλει ένα σουβλάκι, τίποτα, ένα καλαμάκι. Μα να βγάζει έρανο ξεφύλας. Έτσι, μπράβο. Να βγάζει έρανο ξεφύλας. Καλά, παππούλη μου. Μπα, σου πω κάτι.
Καταρχήν. Να είστε καλά. Νίκο. Δεν μπορεί να μιλάει κανένας. Ποιος να μιλήσει, Νίκο μου, να σου πω κάτι. Καταρχήν, εσύ από όλη την καμπάνια αυτή έχεις ακούσει τίποτα ότι θα πάρουμε παίχτη, λέει, πάρτε διαρκείας που είναι να ρίξουμε μπετά. Ναι. Δηλαδή, πάρτε διαρκείας να δείτε, λέει, τα καλούπια. Τα μπετά. Και τον αριθμό αδείας. Στο Νεβοπάν. Αυτό το φορτηγό που γυρίζει το που είναι εκεί το Μετενιέ. Μετενιέ, όπως το λένε. Πώς φοράνε παντελόνια. Φούστες πρέπει να φοράνε. Έχουνε βάλει, έχουνε βάλει. Αυτό το είχαν βαφτίσει όμως ότι έχουνε, πώς το λένε, αυτοπεποίθηση. Να κόψω το ποδόσφαιρο από το σκατόψυχο τον Ασλανίδη και το Μαντιαβελάκη που ήταν με τη βαλίσσα στο Καραϊσκάκι. Ναι, αλλά εγώ, να σου πω κάτι. Αυτά δεν τα θυμόμαστε. Κύριε Νίκο, να σου πω κάτι. Γι' αυτό εγώ, αν έχω ένα παράπονο από τον Ολυμπιακό, και σε εισαγωγικά το παράπονο, είναι βαριά λέξη που λέω, είναι γιατί ο Ανδριανόπουλος ψήφισε να μείνουν στην Αμερική τότε με την υπόθεση λουλουδιών. Τα λουλούδια. Ναι, έπρεπε να τους ρίξει γάμα. Στην πίτα. Για να τελειώνουμε μαζί. Να γινόντουσαν και καλύτεροι σαν άνθρωποι. Βέβαια. Δεν θα είχαν τόσο αυτό το. Γιατί ήταν μασόνιος και ο Ανδριανόπουλος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τον Ανδριανόπουλο. Και ο άλλος, ο Νικολαίδης. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ τον αδερφό μου τον Απόστολο δεν θα τον ρίξω. Κάτσε να σου πω κάτι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ ξέρω ότι ήταν 2-2 οι ψήφοι και ο ψήφος του Ολυμπιακού τον άφησε στην Εθνική. Φαντάζομαι δεν με νοιάζουν. Παιδιά, να είσαστε καλά. Να είστε καλά, Νικολά μου. Να βάλουμε με τον Ολυμπιακό. Καμούτρα να σα κάνω στον τοίχο. Έτσι πάντα, όλοι. Να είστε καλά, παππούλη μου. Όποιος και να είναι αυτός, τι είπα, μια χαρά, λεβεντιά. Ναι, λεβεντιά, τι είπα εγώ. Να άξω μια φωνή στα τέλεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Γεια σου, φίλε, είσαι μικρός. Καλό βράδυ. Πήγε να διαβάσει τις εξετάσεις αύριο. Ναι, μου είναι δημοτικό, μωρέ. Τι να πάω, διαβάσω. Σήμερα η Όλγα έδωσε το μήλο στον Αντώνη. Η Λόλα είναι, δεν είναι Όλγα. Η Όλγα είναι, ρε, η θεία Όλγα. Η θεία Όλγα ξέρει. Η Λόλα ήταν άλλη η Λόλα. Η Όλγα έδωσε το μήλο στον Αντώνη, ο Αντώνης ο Μίλης και ο Αντώνη, ρε. Μίμη, καλά, εσύ δεν δικά σου ονόματα. Ο Μίμης... Η Όλγα στον Αντώνη. Εντάξει, Αντώνης. Ο Νικοπολίδης. Πάμε. Δεν ζούσε το τέλος. Η Όλγα, Νικοπολίδης. Άσε με ρε τάκι που έχεις κάνει τώρα τη Μωτή και το... Ας παπιτάριο, το έκανες όπως θέλεις. Εντάξει, εγώ στην πρώτη δεν διάβαζα τέτοια βιβλία. Εγώ πήγαινα κατευθείαν τη Σέρτης διάβαζα. Ο Αντώνης ήταν... Τη Σέρτης τα βιβλία διάβαζα. Κι εγώ κατευθείαν πρώτη ηλικίου πήγα. Από την διαγωγή. Να εσύ με πέρασες τότε. Εμπρός. Ναι. Ο Εκόρο. Ναι. Τι ψάρτης ήταν. Τι είπε τώρα. Τι ψάρτης, σε δεξής ή αριστερός. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα Τάκη μου, καλησπέρα Άκη μου. Γεια σου φίλε μου. Παναγιώτης από Χαλκίδα, Ολυμπιακός. Γεια σου Παναγιώτη μου. Μια κουβέντα θα πω στα γρήγορα. Ναι. Αυτοί οι Παναθηναϊκοί και οι Αεκτζίδες, τόσους τίτλους που έχουμε, 40 χρόνια θέλουν να μας φτάσουν. Θα έχουμε πεθάνει, θα είναι πάλι δεύτεροι. Τι θέλουμε και μιλάμε. Μιλάμε. Και δηλαδή η βλακία τους δεν έχει όρια. Πόσο θα συνεχίσει αυτό το βιολί. Τι το τελευταίο που είπες και δεύτερον. Δεύτερον, λέω ότι δεν μας φτάνε λέμε τίποτα. Πόσο θα συνεχίσει η βλακία αυτή. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι πλέον. Τι να, μόνο πάνω σε αυτή τη βλακία έχουν επενδύσει ρε φίλε, τώρα για να υπάρχουν. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Να τα, εδώ κοιτάτε. Να, εδώ είναι η πραγματικότητα. Η ομή πραγματικότητα. Σιγά με τρακάρω, Μακή. Είμαι και από δεξιά. Με πληρώνει. Ο ερασιτέχνης ανήκει στην ΕΦΤΑ. Πρωτάθλημα δεν παίρνεται ποτέ και πουθενά. Γεια σου πρόεδρε. Κάρτες μέλους, κάρτες φιλάθλου. Έτσι. Γεια σου, και καλά, Ολυμπιακή οικογένεια, Ολυμπιακό κλίμα, καλύτερο και από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Αυτά. Να δώσω χαιρετίσματα. Στο Λάμπρο το Σαλαγιάννη εκεί στην Καρδίτσα που μας βλέπουν τα παιδιά. Στο Δημήτρη το Σπύρο από τη Χαλκίδα. Στον Παυλάρα που κρατάει τη σημαία του Ολυμπιακού μας στη Μυτιλίνη. Και όπως επίσης να αναφερθώ και στην εκδήλωση που έγινε στην Άφησα, στη θύρα 7 Άφησας. Έγινε χαμός εκεί πέρα. Γιώργο, τα παιδιά, συγχαρητήρια. Μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Εμείς είχαμε αυτά εδώ. Είχαμε αυτά εδώ τώρα, δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Θα το κανονίσουμε, μάγκες.
Θα βρεθούμε γιατί. Άλλη φορά. Είναι και, γίνεται και αξιέπαινη προσπάθεια εκεί. Λοιπόν, στην άφηση. Να δώσω και εγώ χαιρετισμό. Και στο Νεκτάριο το φίλο μου, στη Δεσφίνα, ναι, και στον Αργύρι που μας περιμένανε με τα κοντοσούβλια. Βέβαια. Θα τα φάμε, μην ανησυχείτε, λοιπόν, Νεκτάριο και Αργύρι. Να δώσω και εγώ χαιρετίσματα στον Άγγι, στο Γήθιο, στον Λοσάντα. Ναι. Καλησπέρα. Τελειώσαμε. Τι, με τον Λοσάντα πάντα, ναι. Λοιπόν. Γεια σου Λοσάντα, γεια σου κορώνη μου Άγγι. Γεια σου κορώνη μου. Τα καλύτερα ψάρια. Ναι, όλα. Ο Άγγις. Ναι, βέβαια, ψάρα τα έπαιρνα εκεί στο Γήθιο. Και ο Λοσάντα ψαράς μεγάλος. Ο Λοσάντα τα ψαρεύει. Έβγαλε μπαρμπούνι 8 κιλά. Όχι 4 κιλά, 4. Ρε ο Λοσάντα τώρα βουτάει 130 μέτρα τώρα χωρίς σκάφανδρο, ναι. Ελεύθερο. Αυτός και Ζακ Μαγιόλ είναι, στα πέρα το γαλάζιο. Έλα σου πω τώρα, να πούμε για την πέμπτη, δεν τα ξέρεις αυτά, μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι, είναι και ταινίες αυτά, άστο. Έλα σου πω, πες εδώ για την πέμπτη τι είναι να κάνουμε. Φωνή και τέτοια μόνο. Μόνο φωνή, ούτε καπνογόνα. Απλά είναι τα πράγματα. Ούτε λέιζερ. Φωνή. Ούτε μπουκάλια, ούτε ονόματα. Απλά Ολυμπιακή υποστήριξη. Ολυμπιακή υποστήριξη. Επιθυμούμε τους παίκτες μας. Μόνο. Είμαστε συγκεντρωμένοι στα σφυρίγματα των διαιτητών, του μόνο. Φάρου, του φάρου κατά τον Κοντονή, έτσι. Ναι. Μόνο. Εκεί δεν κάνει τίποτα ο Κοντονή. Όχι, ρε, δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα. Ρε παιδί μου να αλλάξει. Όχι, τι να αλλάξει επόμενο. Διαιτητές, πώς το λένε. Δεν αλλάζει. Δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρει από τα αυγά, δεν είπε τίποτα. Από ποδόσφαιρο ξέρει. Ναι. Είναι καλό στο ποδόσφαιρο. Αν δεν ξέρει τα λαχρήματα, δεν ξέρει. Άντε, ρε. Ναι. Λοιπόν, μαγκέ, σοβαρά, πειθαρχημένα και πάνω απ' όλα Ολυμπιακά και έξυπνα την Πέμπτη. Και 6 Μαΐου όλα τα κύπελα θα... Ιουνίου, ωραία. Ιουνίου. Θυμάμαι αυτή τη μέρα που θα παίξουμε την ΑΕΚ. Την Αποφράδα. Την Αποφράδα. Λοιπόν, 6 Ιουνίου τα κύπελα όλα... Εδώ, απίκο. Εδώ. Το μάστερα περιμένουμε. Ναι. Να φτιάξει τα ράφια. Ναι. Χωρίς ράφια δεν γίνεται. Στο προπόνηση θα κάνουμε. Τι προπόνηση θα δεις τι έχει να γίνει. Καλό βράδυ, Μάγκες. Τρικέφαλα, προσαγωγούς, όλα. Γεια σας.